Η σημερινή μας εκδήλωση γίνεται σε μια περίοδο που τουλάχιστον στα χαρτιά το περιβάλλον και η προστασία βρίσκεται στο επίκεντρο των ενδιαφέροντων όλων. Πολιτικά κόμματα, οργανώσεις, κανάλια και επιχειρήσεις πραγματοποιούν συνεχείς καμπάνιες και προχωράνε σε κάθε είδους ενέργειες κεντρικός άξονα των οποίων φέρει επιτέλους η προστασία του περιβάλλοντος. Πολλαπλές νομοθετικές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις εντός περιφέρειας και δήμων. Τηλεοπτικές καμπάνιες, μεγάλης απήχησης, εκδόσεις βιβλίων, ολόκληρες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, όλες περιστρέφονται γύρω από τον ίδιο άξονα. Την κλιματική αλλαγή, την αντιμετώπιση της, γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος. Θα περίμενε κανείς ότι όλη αυτή η ζέστη για το περιβάλλον θα είχε κάποια ουσιαστικά αποτελέσματα. Θα περίμενε κάποια πραγματική αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε όλοι εμείς. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Η πείρα που έχουμε αρχεί για να αποδείξει πως το περιβάλλον όχι μόνο δεν προστατεύεται, όχι μόνο δεν βελτιώνεται η ποιότητα, αλλά πως αντίθετα, μέρα με τη μέρα, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής μας συνεχώς επιδεινώνονται. Η πείρα που έχουμε αποδεικνύει πως η ίδια η καπιταλιστική ανάπτυξη πατάει τελικά πάνω στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Αρκούν μόνο λίγα παραδείγματα για να αποδείξουν αυτή την αστική υποκρισία γύρω από το ζήτημα του περιβάλλοντος. Αρκούν να αποδείξουν πως η καπιταλιστική ανάπτυξη, έχοντας ως κριτήριο το κέρδος και το ποσοστό, όχι απλά διαφορεί για το περιβάλλον, αλλά το αξιοποιεί αποκλειστικά και μόνο ως πεδίο κερδοφορίας, αντικειμενικά καταστρέφοντάς του. Εδώ, στην πόλη σας, η προσπάθεια να εμφανιστεί η καύση των απορριμμάτων και η αξιοποίησή τους ως ενεργειακής πρώτης ύλης, ως πυρήνας μιας τάχα φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, που για να ενταχθεί μέσα στο πλαίσιο του περιορισμού των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα με διάφορα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, χρησιμοποιεί εκλογής λογής επιστήμονες που φτάνουν να αποτυπώνουν ως μηδενικές τις εκπομπές από την καύση των απορριμμάτων. Γιατί πίσω από την καύση κρύβονται τα τεράστια κέρδη από μια ολόκληρη αλυσίδα διαχείρισης των απορριμμάτων από την αποκονδυλίδη με την τελική επεξεργασία του. Οι συνεχείς μεταβολές των χρήσεων γης προς όφελος του κατασκευαστικού και του προστατικού κεφαλαίου, μέσα από τις οποίες τεράστια φυλέτα γης μετατρέπονται σε νέους πόλους ανάπτυξης προς όφελος του κεφαλαίου, σε βάρος της κάλυψης των λαϊκών αναγκών. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Από τα εμβληματικά παραδείγματα του ελληνικού στην Αθήνα ή του ΣΕΙΣΟΥ εδώ στην Πόλησα, μέχρι το σύνολο των αστικών αναπλάσεων που γίνονται με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των αναγκών των μεγάλων ομίλων. Όπως ο μεγάλος περίπατος στην Αθήνα έχει σαν πραγματικό στόχο να μετατρέψει το κέντρο της πόλης σε μια τουριστική ζώνη υψηλών προδιαγραφών, έτσι και εδώ η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου θα γίνει με κριτήριο της ανάγκης των μεγάλων ξενοδοχείων για τη μετατροπή του κέντρου της πόλης σε μια τουριστική παιδική χαρά μακριά από τις ανάγκες του λαού της Θεσσαλονίκης. Άλλο παράδειγμα είναι η ανάπτυξη της μηχανικής ζώνης της πόλης σας. Εμβληματικό θα μπορούσε να πει κανείς, παράδειγμα του σεβασμού του περιβάλλοντος που φέρνει η καπιταλιστική ανάπτυξη. Μεγάλες μηχανικές μονάδες αναπτύσσονται και λειτουργούν σε απόσταση αναπνοής από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές, με τη βιομηχανική ρύπανση να απειλεί ευθέως την υγεία και τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων. Όμως, το εμβληματικότερο ίσως και το πιο επίκαιρο παράδειγμα της περιβαλλοντικής υποκρισίας είναι το πρόσφατο παράδειγμα των πλημμυρών που κατέπληξαν σχεδόν τη μισή χώρα. Και δεν είναι καινοφανές. Από το Μάτι και τη Μάνδρα μέχρι την Εύβοια και σήμερα την τραγελαφική κατάσταση στην Αττική, όπου αμαθητές σκαρφαλώνουν στην Ουκρανία για να γλιτώσουν από τα νερά, αποδεικνύεται περίκρανα πως το αστικό κράτος και το καπιταλιστικό σύστημα γενικότερα, ενώ έχουν πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα μισθώντας δεκάδες χιλιάδες για να διαλύουν απεργίες και να προστατεύουν τη μεγάλη ιδιοκτησία, μεγάλη αποτελεσματικότητα στο να χρηματοδοτούν ομίλους με δισεκατομμύρια ευρώ για να κατασκευάζουν λιμάνια, δρόμους και αεροδρόμια, μεγάλη αποτελεσματικότητα όταν φορολογούν εκατομμύρια λαϊκούς ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα για να φέρουν στο απειρόβλητο τα κέρδη των πιστών και βιομηχάνων, δεν μπορούν και δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες στα εργατικά λαϊκά στρώματα, ενώ συνηθισμένοι προβλέψιμο και αναμενόμενο καιρικού φαινομένου. Οι μόνιμες πλημμύρες, οι συνεχείς πυρκαγιές, οι καταστροφές με κάθε αιτία δείχνουν πως η τεράστια αποτελεσματικότητα
Γιατί στην πραγματικότητα το αστικό κράτος και το καπιταλιστικό σύστημα αδυνατούν να λάβουν τα μέτρα για μια ουσιαστική αντιπλημμυρική θωράκιση. Η καπιταλιστική ιδιοκτησιαστική διανταγωνισμία της κρίσης της καθιστούν αδύνατη την ολοκληρωμένη εξέταση και αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που πρέπει να ξεκινούν από την ολοκληρωμένη διαχείριση των βουνών και των δασικών συστημάτων μέχρι τα αναγκαία έργα υποδομής. Η αναρχία του καπιταλισμού αντανακλάται στην πολεμική αναρχία και στην αδυναμία ουσιαστικής αντιπλημμυρικής θωράκισης του αστικού ιστού. Ενώ οι ανταγωνισμοί των ομίλων μεταξύ της για τα ποσοστά των κέρδων και την κατανομή των πόρων καθιστούν αδύνατη την ιεράρχηση των αντιπλημμυρικών έργων και το σχεδιασμό τους με κριτήριο τη μέγιστη δυνατή προστασία. Η κατασκευή τους γίνεται με κριτήριο το κέρδος των ξεχωριστών ομίλων που τα παράγουν οδηγώντας σε κακοτεχνίες, υπερτιμολογήσεις και σπατάλια. Γενικότερα, η αναρχία και το κυνήγι του κέρδους στον καπιταλισμό καθιστούν αδύνατη την ολοκληρωμένη εξέταση οποιασδήποτε παρέμβασης, οδηγώντας ακόμα και σε τεχνικά έργα που επιδεινώνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα. Αποδεικνύεται λοιπόν και το παράδειγμα των πλημμυρών είναι απλώς χαρακτηριστικό ότι η οργάνωση της καπιταλιστικής παραγωγής όχι απλά δεν χωρά την προστασία του λαού, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας μας ως απόλυτη προτεραιότητα, αλλά στην πραγματικότητα η αναρχία και το κέρδος έρχονται σε απόλυτη αντίθεση. Τα παραδείγματα αυτά είναι απλά μια μικρή επιλογή από τις πραγματικές επιπτώσεις που έχει η καπιταλιστική ανάπτυξη στο περιβάλλον και στη ζωή και στην υγεία των λαϊκών ανθρώπων. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλές ώρες, για δεκάδες άλλα παραδείγματα, όπως οι αστραστικές αντικτικές επιπτώσεις στον ΑΠΕ, στα βουνά και τα δάση της χώρας, την καταστροφή κάθε παραλία στο καπιταλιστικό κεφάλαιο, τη βιομηχανική ρύπαρξη στην περιοχή του Νασοκού, την καταστροφή στη Χαλκιδική, μέχρι σε διεθνή κλίμακα, τις τεράστιες καταστροφές από τα μεταλλεία από τα οποία βγαίνουν οι σπάνιες γαίες που είναι απαραίτητες για την τάχα πράσινη ανάπτυξη. Τα λίγα όμως παραδείγματα που εμφανίσατε και θα τα αναπτύξουν και οι υπόλοιποι εισηγητές στη συνέχεια αρκούν για να αποδείξουν περίτρανα πώς η προστασία του περιβάλλοντος που προτάσσουν κυβερνήσεις, κόμματα, κανάλια και επιχειρήσεις είναι πέρα για πέρα υποκριτική. Έτσι, ο πραγματικός στόχος της περιβόητης πράσινης ανάπτυξης δεν είναι το περιβάλλον και πρέπει να αναδειχθεί αλλού. Η αλήθεια είναι ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα βουλικό προπαγανδιστικό σχήμα, πραγματικός στόχος του οποίου είναι η μετάβαση του καπιταλισμού σε μία νέα φάση καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ο καπιταλισμός έχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η περισσότερη κεφαλαίων διεθνώς, το οποίο γιγαντώνεται. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, ως τρισεκατομμύρια δολάρια χρηματικού κεφαλαίου παραμένουν σε όλο τον κόσμο αδιάφορα και δεν επενδύονται. Ο όγκος του συνολικού δανεισμού διεθνώς αυξάνεται και είναι πλέον πολλαπλάσιος του συνολικού παραγόνου του προϊόντος. Ολόκληροι κλάδοι της οικονομίας ταλανίζονται από χαμηλά ποσοστά κερδοφορίας. Ο όγκος των παραγόνων εμπορευμάτων είναι μεγάλος. Δεν είναι φυσικά ένα καινούριο το πρόβλημα υπερισσόρευσης κεφαλαίου. Είναι μόνιμο, περιοδικό πρόβλημα, εμφανίζεται μέσα στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και τον ταλανίζει. Από καιρό σε καιρό είναι δε και γενεσιουργός στην αιτία των κρίσεων και των επιπτώσεων που έχουν ζωή στον εργαζόμενο. Φυσικά ο καπιταλισμός βρίσκει λύση στο πρόβλημα της υπερισσόρευσης κεφαλαίου μέσα από τις κρίσεις και τους πολέμους που οδηγούν στην καταστροφή ενός μέρους του κεφαλαίου, ώστε το εναπομένο κεφάλαιο να συνεχίσει να λειτουργεί κερδοφόρα, αλλά και μέσα από τη δημιουργία νέων πεδίων τοποθέτηση κεφαλαίου, νέων πεδίων που οδηγούν στην κερδοφορία για το μεγάλο κεφάλαιο. Εδώ και 20 χρόνια, η στρατηγική όλων των αστικών κυβερνήσεων, τη άψα τάξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λεγόμενη απελευθέρωση και εισαγωγή, είχε ακριβώς αυτό το χαρακτήρα. Να βρεθούν νέα πεδία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο που επενδύει πλέον σε κλάδους που μέχρι πρότυπος είχαν κρατικά μονοπόλια, όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η παιδεία. Φυσικά, αυτή η διαδικασία δεν είναι ανώδυνη για τον λαό. Γιατί για να προκύψουν κέρδη για το μεγάλο κεφάλαιο που τοποθετείται στους κλάδους αυτούς, τα τιμολόγια και η λαϊκή επιβάρυνση αυξάνεται δραματικά. Οι εργασιακές σχέσεις αποδομούνται συστηματικά. Η στρατηγική αυτή όλων των προηγούμενων ετών δεμένη φυσικά με τη γενικότερη επίθεση εργατικών λαϊκών εισόδημα,
με τη μείωση των μισθών, την εκτείναξη φορολογίας, την αύξηση εκμετάλλευση εργατικής τάξης, λειτουργήσαν σαν μηχανισμός ανακούφισης και διαπεριστατωμένα κεφάλαια όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτή η διαδικασία εξηγεί γιατί σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα φυσικά, αξιοποιώντας τα μνημόνια και τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, το κεφάλαιο προσπάθησε να απαντήσει σε αυτό το πρόβλημα εξόρευσης με μια άμεση επίπτωση στο κριτικό επίπεδο των εργαζόμενων. Αν ήθελε να δει κανείς να φωτογραφίσει την ιστορική πορεία των προηγούμενων ετών, να την εξηγήσει, θα την εξηγήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, και γι' αυτό τον λόγο, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η στρατηγική αυτή συνεχίζεται επιθετικά, κλιμακώνεται το πώς θα δούμε στη συνέχεια. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή πολύ απλά δεν αρκεί. Δεν μπορεί να έχει να απαντήσει ικανοποιητικά στην ακόριστη λήψη του κεφαλαίου για όλα τα μεγαλύτερα κέρδη, ώστε να συγκρατήσει το ποσοστό κέρδους του, ώστε να βρεθούν διέξοδοι ικανοποιητικής κερδοφορίας για το σύνολο του μικροσυρεμένου κεφαλαίου. Και η απάντηση που προσπαθεί να δώσει ο καπιταλισμός τώρα, στο πρόβλημα που έχει, είναι η περιβόητη πράσινη μετάβαση, το περιβόητο πράσινο μοντίο. Με απλά λόγια, η πολιτική αυτή, η πολιτική του πράσινου μοντίου δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ελεγχόμενη απαξίωση, η καταστροφή ενός μεγάλου μέρους του επενδυμένου κεφαλαίου, του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί στην παραγωγική διαδικασία, αξιοποιώντας το πρόσχημα ότι δεν είναι αρκετά φιλικό στο περιβάλλον. Δρόμοι και το σύνολο σχεδόν των μεταφορικών μέσων. Σπίτια που δεν είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δεν συμμορφώνονται με τα διάφορα και συνεχώς μεταβαλλόμενα πρότυπα. Ενεργειακές εγκαταστάσεις παλαιού τύπου, όλα αυτά βγαίνουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα της ρήπασης του περιβάλλοντος, με μοναδικό στόχο να επενδυθούν νέα κεφάλαια σε άλλα καινούργια μέσα παραγωγής που θα είναι τάχα φιλικότερα στο περιβάλλον. Τα αστικά κράτη δεν χρηματοδοτούν αφιδώς τους ομίλους που προχωρούν σε τέτοιου τύπου πράσινες επενδύσεις, χρησιμοποιώντας πόρους επιτατικής διαχείρισης, το τύπομα δηλαδή νέου χρήματος, αλλά και τον εκτεταμένο κρατικό διανομισμό, πολλαπλασιάζοντας την ταχύτητα με την οποία προχωρούν οι επενδύσεις αυτές, ενώ την ίδια στιγμή προχωρούν σε μέτρα πολιτικής που απαξιώνουν το κεφάλαιο που αποτιμάται ως μη πράσινο. Το παράδειγμα των ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι χαρακτηριστικό. Μόνο στην Ελλάδα, δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις ΑΠΕ και για να αποκτήσουν ερείδιο αγοράς, το κράτος απαγορεύει τη δική του παραγωγή, απαξιώνει βία τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις στη ΔΕΗ, που για δεκαετίες συνιστούν τη ραχοκοπαλιά συνέπεια στη χώρα. Άλλο χαρακτηριστικό αντίστοιχο παράδειγμα είναι η βίαιη απαξίωση των πυρηνοκίνητων αυτοκινήτων με τη σταδιακή απαγόρευση κυκλοφορία του, ώστε να προχωρήσουν τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και οι νέες επενδύσεις αυτά. Και εδώ έρχεται η περιβόητη επίκληση προστασίας του περιβάλλοντος. Οι νέες επενδύσεις είναι πανάκριβες. Το ρεύμα των ΑΠΕ είναι πανάκριβο, σχεδόν 3-4 φορές ακριβότερο από το φυσικό κόστος του ελληνικού του παραγωγής. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν πάνω από διπλάσιο κόστος ή και παραπάνω σε σχέση με τα προηγούμενα, αν συνυπολογίσει κανείς ότι στα 5 χρόνια η μπαταρία τους, που αυξηθεί σχεδόν το 50% του κόστους, είναι άχρηστη. Οι τάχα οικολογικές μεταφορές με πλοία και αεροπλάνα αυξάνουν δραστικά το κόστος της μεταφοράς. Το δραστικά λοιπόν αυξημένο κόστος των πράσινων λύσεων της κάνει αντικειμενικά αποθετικές για τον λαό, στον οποίο φορτώνεται το επιπλέον κόστος της ενέργειας, ενώ μεγάλο μέρος του αποκλείεται από την ίδια δυνατότητα μεταφοράς, αφού δεν θα μπορεί να αγοράσει ακριβό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ενώ θα αναγκαστεί να περιορίσει ακόμα και το μέγεθος του σπιτιού του, όταν τον αναγκάσουν να αγοράσει ένα πανάκριβο πράσινο σπίτι. Για να υπερπηδήσει λοιπόν αυτό το εμπόδιο, η αστική τάξη καταφέρει σε δύο τεχνάσματα. Αφενός κρύβει την αλήθεια. Κρύβει, για παράδειγμα, ότι σήμερα σημαντικότερο κομμάτι της ακρίβειας οφείλεται στην πράσινη μετάβαση, στα πανάκριβα πράσινα τέλη, στην πανάκριβη πράσινη ενέργεια, κρύβει ότι ο λιγνίτης παράγει ρεύμα με φυσικό κόστος 3-4 φορές μικρότερο από τις ΑΠΕ, που για να γίνουν αγωνιστικές φορτώνουν στο λιγνίτη ένα κόστος οξυδίου του άνθρακα που υπολογίζεται παντελώς αυθαίρετα σε εκείνο το επίπεδο που απαιτείται ούτως ώστε να είναι ασύμφορη οικονομικά η παραγωγή. Κρίνει ότι η επεκτατική διαχείριση, η επεκτατική πολιτική που στηρίζει την πράσινη μετάβαση
και το τύπωμα δισεκατομμυρίων ευρώ νέου χρήματος είναι τελικά μια από τις βαθύτερες, ουσιαστικότερες αιτίες της ακρίβειας και του νέου γύρου επίθεσης στο εργατικό λαϊκό εισόδημα. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι η επίκληση της καταστροφής. Η επίκληση ενός κοινού εχθρού. Η ανάδυση του περιβάλλοντος ως ενός κεντρικού τάχα οικουμενικού προβλήματος δίθεν έξω από κόμματα και πολιτικές, για το οποίο οι όποιες θυσίες όχι απλά πρέπει να γίνουν ανεκτές, αλλά είναι επιβλημένες. Μας λένε με πολύ απλά λόγια πράσινη ανάπτυξη, γιατί αλλιώς θα πεθάνουν τα παιδιά σας. Η αλήθεια όμως, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι τελείως διαφορετική. Πρώτα και κύρια, η ανάπτυξή τους δεν προστατεύει το περιβάλλον. Τα παραδείγματα που αναφέραμε νωρίτερα από το μη οικολόγου που αντιθέσει. Η πράσινη ανάπτυξή τους γίνεται καταστρέφοντας βουνά και δάση που να γίνουν άνθρωποι και άλλες συμμετοχές που αποκτήσουν πράσινα. Οι τουριστικές επενδύσεις και η εξωστρέφεια, όσο πράσινες και φωτογραφηθούν, γίνονται σε παραλίες και βουνά, αλλάζοντας τις χρήσεις της πόσης προς όφελος του κεφαλαίου σε βάρος των εργαζόμενων. Η πανίδια παραγωγή των ΑΠΕ και των άλλων σύγχρονων πράσινων αυτοκινήτων έχει τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ίσως διαφορετικό, διαφορετικής ποιότητας από τα προηγούμενα, αλλά σε κάθε περίπτωση τεράστιο. Η αξιοποίηση των απορριμμάτων προς όφελος του κεφαλαίου οδηγεί αντικειμενικά είτε σε κλίματα τύπου κομματερή στα λιώσια, είτε σε περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω καύσης, είτε και πολλές φορές συνδυαστικά σε ένα υπέραγο δυσβάστο το κόστος όταν πάνε να εφαρμοστούν άλλες λύσεις. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η ανάπτυξη δεν προστατεύει και δεν μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον. Και ο λόγος είναι απλός. Στον καπιταλισμό, κριτήριο κάθε ξεχωριστής επένδυσης είναι το κέρδος. Ο κάθε καπιταλιστής θα κάνει ό,τι μπορεί για να το αυξήσει. Και η αξιοποίηση του περιβάλλοντος, είτε ως τη στιγμή πηγή πρώτων υλών, με υπέρμετρη επίδραση για το είδος της δραστηριότητας, είτε ως σημείο απόρριψης των παραπολιών, είναι φυσική πορεία των πραγμάτων. Τα παραδείγματα που εξετάσαμε νωρίτερα, αλλά και πλήθος άλλων, μπορούν να στηρίξουν αυτή την απλή διαπίστωση. Από την άλλη μεριά, το κάθε αστικό κράτος λειτουργεί υπέρ των συλλογικού συμφέροντος του κεφαλαίου. Έτσι είναι φτιαγμένο από τα γενοφάσκα. Ο χαρακτήρας και η αποστολή του δεν αλλάζουν, δεν μεταβάλλονται. Το αστικό κράτος δεν φτιασιδώνεται, δεν μπορεί να γίνει περισσότερο ή λιγότερο φιλολογικό, να αλλάξει κάπου μια κυβέρνηση. Αυτή την απλή αλλά ίσως δύσκολη αλήθεια την είδε για μια ακόμα φορά ο ελληνικός λαός στο πετσί του, προηγούμενη περίοδο για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα οι ίδιες δυνάμεις με λίγο διαφορετική συνταγή μας καλούν στην ίδια αδιέξοδη κατεύθυνση. Έχουμε όμως και πείρα και θεωρητική γνώση. Έχουμε πείρα και θεωρητική γνώση που αποδεικνύουν ότι ο χαρακτήρας του κράτους, του αστικού κράτους, ο αντιλέγκος, πώς θα το ζωμώσουν, η φύση του, δεν είναι απλά αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης της μίας ή της άλλης κυβέρνησης. Γι' αυτό και άδικα κουράζονται όσοι επαναλαμβάνουν την ερώτηση για το τι θα κάνει το ΚΚΕ στο ενδεχόμενο μιας αριστερής κυβέρνησης. Θα κάνει ό,τι κάνει με κάθε άλλη αστική κυβέρνηση. Θα βρίσκεται αποφασιστικά απέναντί της, θα αντιπαλεύει το πρόγραμμά της που είναι ήδη γνωστό και αφορά τις δεσμεύσεις επόμενης περίοδου και τις ανάγκες του κεφαλαίου. Αντισταθήκαμε σε αυτή την επίκληση στάχα αριστερής διακυβέρνησης με αποφασιστικότητα του περίοδου 2012-2015 και η πείρα αυτής του περίοδου είναι παρακαταθήκη και για το αύριο. Ο χαρακτήρας λοιπόν αυτός του αστικού κράτους είναι αυτός που καθορίζει το πόσο το κράτος μπορεί να εμποδίσει το κεφάλαιο να καταστρέψει το περιβάλλον. Γιατί τελικά τα όρια που θέτει το κράτος αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους ανταγωνισμούς μεταξύ μερίδων του κεφαλαίου και τις ανάγκες του συνολικού κεφαλαίου για να μπορεί να χρησιμοποιήσει το περιβάλλον. Είναι λοιπόν πλάνο αυταπάτη να θεωρεί κανείς ότι το αστικό κράτος μπορεί να εμποδίσει το κεφάλαιο της επιχειρήσης τους ομίλου να καταστρέψει το περιβάλλον. Ο ρόλος και η αποστολή του είναι ακριβώς το ανάποδο. Να στηρίξει το κεφάλαιο στον αγώνα για ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. Γι' αυτό και η ανάθεση στο κεφάλαιο και στο κράτος της προστασίας του περιβάλλοντος είναι τουλάχιστον αστεία. Αποδεικνύεται λοιπόν πως η γραμμή της πράσινης ανάπτυξης δεν είναι μια γενική αντικειμενική απάντηση σε μια δύσκολη σημερινή πραγματικότητα. Όχι μόνο γιατί οι εργαζόμενοι και οι κεφάλαιοι δεν έχουν κοινά οικουμενικά προβλήματα και γιατί τα περιβαλλοντικά προβλήματα του λαού είναι παντελώς αδιάφορα για το κεφάλαιο και το κράτος του, αλλά και
χαρακτήρα τη πράσινη ανάπτυξη ω μια διαδικασία σε ελεγχόμενη απαξίωση του κεφαλαίου δείχνει ότι δεν αποτελεί μια λύση που γράφει το σύνολο τη αστική τάξη χωρί επιφυλάξει. Οι αστεί πάντα συμφωνούν ότι υπάρχει πολύ κεφάλαιο που μαζευτήκαν πολύ. Συμφωνούν ότι πρέπει να καταστραφεί ένα κομμάτι του κεφαλαίου. Αλλά δεν είναι σκληρότερο να έχει γραμμή καταστραφεί το δικό του. Είδαμε μια ολόκληρη ενδοκαπιταλιστική αντιπαράθεση για την πράσινη ανάπτυξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Αποκορύφωμα τη οποία ήταν η Νίκη Μπάιν τη ΣΥΠΑ, μετά την οποία η γραμμή τη πράσινη ανάπτυξη είναι πλέον η κυρίαρχη γραμμή ΣΥΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο καπιταλιστικό κόσμο. Φυσικά οι όμοιροι του Χάνιμα αντιδρούν. Ο πρόεδρο του Γιώργου Καμόφ προχθέ έκανε λόγο για βιαστικέ κινήσει τη Ιαπωνία που απειλούν να βγάλουν εντό μάχη τα βαριά χαρτιά τη Ιαπωνική οικονομία, ενώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η σφοδρή αντιπαράθεση Γαλλία-Γερμανία για το χαρακτήρα τη πυρηνική ενέργεια και αν πρέπει να νοείται ω πράσινη, μαρτυρά πω οι επιθέσει συνεχίζονται. Ωστόσο, η ήττα του Τραμπ που εξέφραζε πολιτικά το άλλο λόγο και η νίκη του Μπάιντεν σφυριλατούν μια κατάσταση που ο καπιταλιστικό κόσμο βάθεται πράσινο. Η Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τον τόνο αντιφασιστικά, ειδικά μετά την νίκη των σοσιαλδημοκρατών και των πρασίνων. Βεβαίω, δεν πρέπει να ξεχνάει κανεί ότι η Γερμανία είναι πρωτοπόρο στην παραγωγή των πράσινων προϊόντων και έτσι η γραμμή τη πράσινη ανάπτυξη έχει κερδισμένου και σε μεγάλο κομμάτι της γερμανικής βιομηχανίας. Γι' αυτό το λόγο κιόλας η γραμμή της πράσινης ανάπτυξης με την προεδρία πράσινη κοινωνική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο πυρήνας της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη περίοδο. Για αυτό εξηγεί και το λόγο για τον οποίο η γραμμή αυτή αποτελεί τον κοινό τόπο όλων των αστικών κομμάτων στην Ελλάδα. Τα προγράμματα Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι στην ουσία ίδια και απαράλλακτα και περιστρέφονται ακριβώς γύρω από την ακόμα μεγαλύτερη πράσινη συνείδηση τη ΑΠΕ, την καταστροφή επενδυμένου κεφαλαίου που δεν είναι πράσινο και την χρηματοδότηση των επενδύσεων. Και αυτό είναι και ο βαθύτερο λόγο για τον που μα επιτρέπει με αποφασιστικότητα να λέμε ότι όποιο και να κερδίσει τι εκλογέ, η πολιτική του θα είναι ίδια και απαράδεκτη. Μα επιτρέπει να λέμε ότι το πολιτικό πρόγραμμα όποια αστική κυβέρνηση την επόμενη μέρα είναι ήδη γνωστό. Οι εργαζόμενοι θα βιώσουν ακόμα πιο καταλητικά τις αρνητικές συνέπειες από την πολιτική αυτή τα επόμενα χρόνια. Η πανάκρινη της πράσινης λύσης θα τρώνε το λαϊκό σώμα παντού. Η καταστροφή του περιβάλλοντος θα συνεχίζεται για να μπουν άπε και νέες εγκαταστάσεις που ανερυθρίαστα θα βαφτίζουν πράσινα, ξεχνώντας ότι πράσινα είναι τα βουνά και όχι η ενέργεια. Η επεκτατική διαχείριση της πράσινης πολιτικής συμφωνίας θα οδηγήσει σε πρόσθετη εκτείναξη του πληθωρισμού, ενώ σε συνδυασμό με την εκτόξευση του κόστου λόγω των πράσινων λύσεων, η ακρίβεια θα κατατρώει τα λαϊκά εισοδήματα. Γι' αυτό και οι παρενέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια είναι τουλάχιστον αστείες. Η δική του πολιτική, ο πυρήνας της υπερτατική διαχείριση και οι δικές του πράσινες λύσεις, μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρωταρχηγός των πράσινων λύσεων τα προηγούμενα χρόνια, είναι τελικά μία από τις βαθύτερες και κυρίαρχες επίσης ακρίβειας του επόμενου διάστημα. Και αν περιμένει κάποιο κάτι για το επόμενο, την επόμενη περίοδο, είναι ακόμα μεγαλύτερη εκτείναξη αυτή τη κατάσταση. Την ίδια στιγμή, η πράσινη ανάπτυξη αδυνατεί να διαχειριστεί το πρόβλημα υπερισόρευση στο διηγενέ. Οι πράσινε λύσει του κεφαλαίου ήδη πολλαπλασιάζουν. Εμφανίζεται ήδη η υπερπαραγωγή και η υπερισόρευση και στον τομέα τη πράσινη ανάπτυξη. Ο πολύ Bill Gates, που τι προηγούμενε δεκαετίε ήταν ένα από του βασικού ιδεολογικού ταβού των πράσινων λύσεων και των ΑΠΕ, στο καινούριο του βιβλίο, προετοιμάζει ήδη την επόμενη μέρα λέγοντα ότι δεν υπάρχουν λύσει ΑΠΕ και πρέπει η καπιταλιστική ανάπτυξη να γυρίσει σελίδα και να αναζητήσουμε το επόμενο βήμα, τι νέε τεχνολογίε, ακριβώ για να μπορέσουμε να προχωρήσει η διαχείριση του καπιταλισμού την επόμενη περίοδο. Η απλή οικονομική αλήθεια είναι ότι η ταχύτητα εισόδου κεφαλαίου είναι τέτοια που οι πράσινε λύσει δεν οδηγούν σε αρκετά μεγάλη αποκλιμάκωση του υπερισορευμένου κεφαλαίου, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κρίση. Σύντομα, η κρίση υπερισόρευση κεφαλαίου θα κάνει πάλι εμφανή την ύπαρξή τη. Το παράδειγμα του προηγούμενου του deal, το πριν από 100 ακριβώ χρόνια, που οδήγησε σε νέα κρίση το 1938, παρά την αρχικά. Παρά το γεγονό ότι εμφανίστηκε στι αρχέ δεκαετία του 30 να αντιμετωπίζει το πρόβλημα,
ανάγκασε την διεθνή παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία να καταφύγει στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ως απάντηση στο πρόβλημα της περισσότερης κεφαλαίου. Από ποια λοιπόν πλευρά και να εξετάσει το ζήτημα, θα δει κανείς ότι η πράσινη ανάπτυξη του κεφαλαίου είναι εξίσου αντιλαϊκή με τη μαύρη ανάπτυξη που έρχεται να αντικαταστήσει. Η πολιτική της πράσινης ανάπτυξης δεν σκοπεύει το περιβάλλον. Απλά το εργαλειοποιεί και μάλιστα υποκριτικά εργαλειοποιεί τη δική μας ανάγκη και την προστασία. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι η ανάπτυξη που κρατούν το κέρδος, όποια και να είναι τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της, πατάει πάνω σε κλιμάκωση της επίθεσης εργατικά λαϊκά δικαιώματα, οδηγεί αντικειμενικά σε υπέρμετρη επίδραση στο περιβάλλον, προκειμένου να μην εξυπηρετεί την κερδοφορία του κεφαλαίου. Η πράσινη ανάπτυξη δεν αποτελεί λύση στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα και που σίγουρα αφορούν και μια ολοένα κλιμακούμενη επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος που θα συνεχιστεί όσο η μαυρίλα που πρέπει τον πλανήτη που λέει ότι ο καπιταλισμός συνεχίζει να υπάρχει. Μονόδρομος για τον λαό βρίσκεται στον αντίποδο της πολιτικής αυτής. Βρίσκεται στον αντίποδο της ίδιας καπιταλιστικής ανάπτυξης. Βρίσκεται στη ριζικά διαφορετική πρόταση του ΚΚΕ με την εργατική εξουσία για τον σοσιαλισμό. Μόνο ο σοσιαλισμός. Στη βάση της κοινωνικής συμπεριφορίας των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και της γης. Στη βάση του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας μπορεί να διασφαλίσει τη συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, τη συνεχή αύξηση του πολιτικού επίπεδου, τη βελτίωση των όρων εργασίας και ταυτόχρονα την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον. Γιατί η σοσιαλιστική παραγωγή μπορεί και θα υπολογίσει το σύνολο των επιδράσεων στο φυσικό περιβάλλον, οργανώνοντας την παραγωγή στο σύνολό της. Μπορεί να χωροθετήσει κατάλληλα στη βάση της κοινωνικής υπηρεσίας στη γη. Μπορεί να αποφασίσει ποιες δραστηριότητες και σε ποιο βαθμό είναι χρήσιμες και απαραίτητες ή περιττές ή ακόμα και σημειωμόνες για την κοινωνική ευημερία. Αυτός ο ριζικά διαφορετικός χαρακτήρας της σοσιαλιστικής παραγωγής είναι που της επιτρέπει να απαντά στα προβλήματα του λαού και στα προβλήματα αναφορικά με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Γι' αυτό και το ΚΚΕ σήμερα καλεί τους εργαζόμενους να αναγνωριστούν με κριτήριο την ίδια την πείρα τους. Να βγάλουν συμπεράσματα. Να βγάλουν συμπεράσματα για τις κάλπικες απαντήσεις που ορθώνονται απέναντί τους. Όπως την πρόταση της πράσινης ανάπτυξης και των πράσινων επενδύσεων για την οποία Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ διαγωνίζουν για την πιο σελιοποίηση αποτελεσματικότητα. Το ΚΚΕ επιμένει να φωτίσει πως οι ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού βρίσκονται στον αντίποδο των συμφερόντων του κεφαλαίου, των επιχειρήσεων της αστικής τάξης και πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως κοινό σημείο απέναντί τους. Το παράδειγμα λοιπόν της πράσινης ανάπτυξης είναι χαρακτηριστικό. Ενώ εμφανίζεται ως η λογική προοδευτική λύση σε κάποιο τάχα πανανθρώπινο πρόβλημα, στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η στρατηγική του κεφαλαίου για διασφάλιση των κερδών του, για την ελεγόμενη απαξίωση του επενδυμένου κεφαλαίου, για τη νέα φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και γι' αυτό τον λόγο είναι εξίσου αντιλαϊκή με τη μαύρη ανάπτυξη που έχει αντικαταστήσει. Εξίσου καταστροφική και για το φυσικό περιβάλλον. Το ΚΚΕ δεν θα κουραστεί να φωνάζει και να φωτίζει πως η καπιταλιστική ανάπτυξη, μαύρη ή πράσινη, με το μπλε της Μουδού ή το ροζ του ΣΥΡΙΖΑ, είναι για τους εργαζόμενους ίδια και στην ουσία της απαράλλαπτη, αντίθετη και στον αντίποδο με τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους. Σήμερα το ΚΚΕ καλεί το λαό να οργανώσει την πάλη του. Να μην αποδεχθεί τη μοίρα που επιφυλάσσει η καπιταλιστική ανάπτυξη της Μουδού, του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό αστικών κομμάτων. Να αντισταθεί, να οργανώσει μαζικές αγωνιστικές απαντήσεις στα τεράστια προβλήματα του περιβάλλοντος μαζί με τα υπόλοιπα προβλήματα που αφορούν τη ζωή της λαϊκής οικογένειας. Το μισθό, τις εργασιακές σχέσεις, την ενεργεία και τη φορολογία. Το ΚΚΕ που μπαίνει μπροστά οργανώνει την πάλη του λαού. Τα εμβληματικά παραδείγματα της πάλης για ελεύθερους χώρους, για τη λήψη ενάντια στην μηχανική ρήπανση, για να αποκλειστεί ο νόσος γύρω σε επίθεση με την καύση, όπως η δική σας αγώνα εδώ, φωτίζουν τον δρόμο. Φωτίζουν τον δρόμο ενός αγώνα που για να έχει συνέπεια, συνέχεια και νικηφόρα πολιτική πρέπει να εστιάσει στο κύριο, στο ουσιαστικό. Να αναδεικνύει δηλαδή ότι ο πραγματικός αντίπαλος του λαού, να αναδεικνύει ότι η αιτία και των περιβαλλοντικών προβλημάτων μαζί με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα του λαού είναι το ίδιο το κύριο.
η αστική πολιτική και κάθε κραστής της. Να φωτίζει τελικά και μέσα από τους ανθρώπους αυτούς πως ουσιαστική απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μέσα στα τείχη της εξουσίας των μονοπωλίων, αλλά πρέπει να ονομαστεί η αντεπίθεση του λαού. Να φωτίζεται η ουσία που κρύβει το σύστημα του ΚΚΕ σήμερα, πως μόνο ο